Απλά μπαίνουμε, βλέπουμε, συνεννοούμαστε. Την δομή φιλοξενίας του στρατοπέδου Ασημακοπούλου στην πόλη της Καβάλας επισκέφθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου 19 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον στρατηγό της 20ης Θωρακισμένης Μεραρχίας και στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε τόσο την παλαιά όσο και τη νέα δομή φιλοξενίας του στρατοπέδου Ασημακοπούλου, έλεγξε τις εγκαταστάσεις και επιθεώρησε τις εργασίες που έγιναν εντός του χώρου. Δύο λόγια για την επίσκεψη, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ. Θα δούμε και την παλιά δομή. Θα κάνετε τι ακριβώς γίνεται. Θα κάνουμε μια πλήρη επιθεώρηση της κατάστασης και θα πάμε παρακάτω. Εγώ ήρθα εδώ για να ενημερωθώ από τους διοικούντες στη δομή και βέβαια με τη συνοδεία του στρατηγού, καθότι είναι στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να παρακολουθήσουμε την πορεία των εργασιών, να δούμε τι παρεμβάσεις έχουν γίνει και πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Αυτά. Μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μακροπρόθεσμος, ο στρατηγικός στόχος για το στρατόπεδο αυτό και την κοινωνία της Καβάλας είναι να αποδοθεί στις τοπικές αρχές έτσι ώστε να αξιοποιηθεί, αφού είναι η τελευταία ίσως ελπίδα αυτής της πόλης να επεκταθεί οικιστικά. Προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, το καταλαβαίνω. Θα την αντιμετωπίσουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Το ότι βρίσκεται στον αστικό ιστό μέσα δεν είναι καλό, διότι παρόμοιες εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν, εκτάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάποια στρατόπεδα βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού μιας πόλης, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν τα μικροπροβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τα ξέρουμε. Και οι εντάσεις στην τοπική κοινωνία, στις γειτονιές, από αυτή την πίεση. Ο Υπουργός ήταν φιρδωλός στις δηλώσεις του, καθώς ήθελε να ελέγξει όλα τα στοιχεία και να δει πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφορικά με το ζήτημα της δομής φιλοξενίας του Ασημακοπούλου στην Καβάλα. Και φυσικά, αν αποφασίσει η Ευρώπη να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά, θα πρέπει όλες οι χώρες να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης και βάρους, που μέχρι στιγμής εκ των πραγμάτων σηκώνει μόνο η Ελλάδα. Αυτό θέλει κάποια συνεννόηση. Και βέβαια θέλει και κάποια συνεννόηση και με την Τουρκία. Θεωρώ ότι σύντομα θα φτάσουμε σε μια νέα συμφωνία για να χρηματοδοτηθεί η Τουρκία για τη φιλοξενία αυτών των προσφύγων παύλα μεταναστών. Θα έλεγα ότι περισσότεροι μετανάστες από ό,τι φαίνεται παρά πρόσφυγες, εκτός αν ξαναξεφύγει η κατάσταση στη Συρία. Και από εκεί και πέρα να αυστηροποιηθεί το σύστημα υποδοχής και φύλαξης εδώ, έτσι ώστε να δώσει και η χώρα το στίγμα ότι το δεν βλέπει διαφορετικά. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η υπόθεση μπορούσε να αποτελεί και δυνητική απειλή ασφάλειας για τη χώρα, εσωτερικής ασφάλειας. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν λεγόταν. Μπήκε και αυτή η διάσταση στο τραπέζι και θα δούμε πώς θα το χειριστούμε από εδώ και πέρα.